Δεν τίθεται θέμα πολυμερού διάσκεψη εντό Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μετά τη σημερινή τρίτη συνάντηση, στο πλαίσιο των εντατικοποιημένων συνομιλιών. Ξεκαθάρισε επίση ότι τριμερή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν και εφόσον υπάρξει πρόοδο που να ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Η πολυμερή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν αισθάνθω ότι υπάρχει τέτοια πρόοδο που να επιτρέπει ανάλογο σύγκληση. Αποτυχεμένη οι οποίες δεν θα οδηγήσουν πουθενά, το μόνο που θα αποτελέσουν είναι τα φόπετρα των διαπραγματεύσεων. Οι ηγέτε των δύο κοινοτήτων επιχείρησαν σήμερα παρουσία και εμπειρογνωμόνων τη Τεχνική Επιτροπή να γεφυρώσουν τι διαφορέ στο περιουσιακό. Οι συναντήσει γίνονται υπό τη δέσμευση τη πλήρου εμπιστευτικότητα, ενώ ήδη θα προβούν σε κοινή δήλωση στι 14 Σεπτεμβρίου. Ψυχραιμία και σοβαρότητα πάντω συστήνει ο Πρόεδρο, τονίζοντα ότι τα κόμματα θα έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των συναντήσεων. Και είναι θερμή μου παράκληση. Δεν είναι πρόθεση μου να αντιπαραταχθώ με οποιονδήποτε. Είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία, μια σοβαρότητα, ιδιαίτερα μέσα από την δυνατότητα που θα έχουν πλέον οι αρχηγοί, εάν πραγματικά ενδιαφέρονται, όχι για να εκδίδουν καθημερινά ανακοινώσει, να δουν και τις προτάσεις, αλλά και τα πρακτικά των συναντήσεων των ηγετών. Μάλιστα επισήμανε ότι σε περίπτωση κατάληξης ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει αφού ενημερωθεί πλήρως και τεθεί ενώπιον του το σχέδιο το οποίο θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει και δεν θα αποφασίσει, δεν θα, δηλαδή θα προχωρήσει σε μια απόφαση γιατί ευνηδίως θα του εμφανιστεί ένα σχέδιο, θα του παρουσιαστεί ένα σχέδιο και θα του ζητηθεί εντός εβδομάδος. Θα ενημερωθεί πλήρως υπό τον όρο ότι το θέτω ενώπιον του λαού. Εσιόδοξο πάντω για επίτευξη ειρήνη σε μερικού μήνε εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στην ορβηγική εφημερίδα Ταξαβίσεν Νοέσπεν Μπαρθέιντε. Για το θέμα τη ενέργεια, ο ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι η ανακάλυψη υδρογονανθράκων μπορεί να αποτελέσει μελλοντική αιτία σύγκρουση στο νησί αν δεν εξευρεθεί λύση. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τι τελευταίε εξελίξει στο Κυπριακό, επισημένοντα τη σημασία τη παρούσα φάση των εντατικοποιημένων διαπραγματεύσεων.